πήρε μια επιλογή χωρίς ισορροπία. Ο Κάρι κουβάλισε γρήγορα την μπάλα. Ούκιτς, Μασιούλης για τρεις. Ο Λιθουανός αυτή τη φορά θα σημαδέψει σωστά. Θα πετύχει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τους πράσινους και θα μειώσει στον πόντο 7-8. Μπατίστ. Εκεί έχει πλεονέκτημα με τον Μαριάνοβιτς. Αν ο Μάικ Μπατίστ καταφέρει να τραβήξει τον Μαριάνοβιτς τόσα. Τον Μπράμο Τριάρη, τον Διαμαντίδη να οργανώνει και τον Κάρι που παίρνει τώρα την επιλογή σε θέση Σούτιγκαρ. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον καλό Ραμέλ Κάρι, χρειάζεται τον Βλάσιτς. Με τον Κάρι. Μπλοκ από τον Χίστ, ο οποίος ακολούθησε τον αντίπαλό του. Και ενώ ο Κάρι εξουδετερώθηκε από την προσπάθεια του Σέρβου, ήρθε εκεί ο Γκίστ να πει όχι. 8 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ερυθρό Αστέρα. Απομένουν. Διαμαντίδης. Εξαιρετική συνεργασία με τον Γκίστ. Η πιο όμορφη φάση της αναμέτρησης ως τώρα. Ο Διαμαντίδης ύψωσε. Ο Γκίστ απογειώθηκε και κρεμάστηκε από το καλάθι του Ερυθρού Αστέρα. Κέρδισε και το φάουλο ο Αμερικάνος. Δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του μέχρι να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Διαμαντίδης, Γκίστ, Μπράμος, στην έξτρα πάσα ο Κάρι. Ελεύθερος ο Αμερικάνος, θα πετύχει δεύτερο τρίποντο. Δείχνει ότι έχει ρυθμό, δείχνει ότι βρίσκει τα πατήματά του. 20-21, 2,6 για τον Ερυθρό Αστέρα. Ψηλά ο Παναθηναϊκός να καθυστερήσει. Η πικέντρο λάμινα στον Τζένκινς θα είναι με αλλαγή στα μαρκαρίσματα για να μην συμβεί αυτό που συνέβη νωρίτερα με τον Αμερικανό να σουτάρει ανενόχλητος από τα 6.75. Παναθηναϊκός ασχολήθηκε περισσότερο με την επίθεση της ομάδας του. Έδειξε πικέντρο όλη με τον Χότσι να βουτά μετά το σκριν που θα δώσει. Ενώ αυτό ακριβώς που έγινε μόλις τους οδηγία στον Κάρι με τον κουβρί τον διάδρομο να εκτελέσει αφού βλέπει ότι είναι σε πολύ καλή μέρα. Διαμαντίδης, Μπατίστ. Από την κορυφή θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Ούκιτς. Ο Γκίστ μπροστά στον Μαριάνοβιτς θα βρει στόχο. Και θεσή του αλλά δεν είχε το τελείωμα που θα ήπιζε. Μασιούλης ξεμαρκάριστος για τρεις. Θα σημαδεύσει σωστά και θα ανεβάσει τα ντεσιμπέλ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ισοφαρίζει σε 31-31 ο Παναθηναϊκός με αυτό το σουτ 3 πόντων από Μαυροκεφαλίδης. Μπράμος, ξανά ο Μαυροκεφαλίδης από μια θέση που του αρέσει να εκτελεί και σπανίως κάνει λάθος. Κορυφή της ρακέτας. Σε γρήγορο ρυθμό ο Ερυθρός Αστέρας δεν βρήκε πόντους από τον Έλσον με εντολή να γίνει βέλα στον Διαμαντίδη. Γκίστ, πολύ όμορφα στο Μαυροκεφαλίδη. Αυτός πέρασε κάτω από το καλάθι του Ερυθρού Αστέρα και τελείωσε τη φάση. Πήρε το σκρίν από τον Φώτση ο Διαμαντίδης. Θα πετύχει το καλάθι ο Ερυθρός του Παναθηναϊκού και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Δύσκολη προσπάθεια, δύσκολο καλάθι. 37-34. Προπάθησμα τριών πόντων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο δεύτερο μέρος πρέπει να ξεπεράσει κυρίως το άγχος του. Να βρει ρυθμό στην άμυνα, μέσα από την άμυνα να δημιουργήσει καταστάσεις και στην επίθεσή του για να πάρει αυτή την πολύ σημαντική σύμβαση. Σήμερα τον έχει βγάλει εκτός συγκέντρωσης, τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο Διαμαντίδης δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό έτσι όπως ξέρει και έτσι όπως μπορεί να βοηθάει. Καλάθι από τον Λάσμε. Μπατίστ με τον Μαριάνοβιτς, άφησε στον Ούκιτς. Διαμαντίδης, Φώτσης. Μπατίστ αφού καθυστέρησε ο Μαριάνοβιτς να βγει πάνω του, είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο για να εκτελέσει ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Το έκανε σωστά και έδωσε προβάδισμα με 4 πόντους τώρα στον Παναθηναϊκό. 43-39 ο Χρήστος Καούρης ζητάει. Ούκιτς, Κάρι. Ο Μπράμος βγήκε από το σκριν του Μαυροκεφαλίδη, έφτασε μέχρι το lay-up με το αριστερό του χέρι, άφησε την μπάλα στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα. Λάζιτς, χαμηλά στον Κάτιτς. Ο Γκίστ διάβασε τη φάση, έκλεψε την μπάλα μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο. Ξεπέρασε το πρόβλημα που πήγε να το δημιουργήσει ο Τζένκινς και... και αυτό είναι το κάρφωμα από τον Γκίστ. Απομένει ένα λεπάλους του. Ούκιτς.
5 δευτερόλεπτα κατά το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Κροάτης προσπάθησε να πλησιάσει και τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες. Ο Σίλμπ θα πετάξει την μπάλα στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 4-5 να βγάλει την μπάλα στον Σίλμπ. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, έκλεψε ο Ούκιτς. Κάρι. Θα τελειώσει τη φάση ο Αμερικάνος. Παρά το πολύ ψηλό άρμα του Τζέκινς. Του Νέλσον, με συγχωρείτε, αυτός ακολούθησε τον Ραμέλ Κάρι. Οι αλλαγές έβγαλαν μπροστά του τον Λάσμε. Μαριάνοβιτς. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Μάικ Μπράμος. Στη συνέχεια της φάσης όμως, από την αδύνατη πλευρά ο Μπράουν, στην εξέλιξη της φάσης και στο σουτ. Οι πράσινοι είναι μπροστά τώρα με ένα, 54-53. Καλή άμυνα από τον Μπράμο. Έκλεψε εκεί και μόνος του πανεκτός γήπεδο κάρφωσε την μπάλα. Πολύτιμη ανάσα από τον, για τον Παναθηναϊκό, από τον Μπράμο, 56-53, 7-57 για το τέλος. Επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Μπράμος. Έπεσε άτσαλα πάνω του ο Σίλμ. Σωστή αντίδραση από τον... Να εκτελέσει αυτός για τρεις. Γκίστ με τον Μαριάνοβιτς. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γκίστ, ο οποίος πέρασε κάτω από το καλάθι του Ερυθρού Αστέρα. Δεν φοβήθηκε τον Σέρβο Γίγαντα. Μπροστά του κάρφωσε την μπάλα. Ούκιτς. Γκίστ για τρεις. Και θα αναγκάσει τον Ράντονιτς να καλέσει Άρον σε time out. 63-61 ο Παναθηναϊκός μπροστά. 2-42 για το φινάλε. Με την άμυνα του Ερυθρού Αστέρα να είναι του Σίλμ. Ζητάει διπλό screen ψηλά. Πέρασε από την πλευρά του Κάτιτς. Βήματα από τον Ραντένοβιτς. Αστέρα, και έχω την εντύπωση ότι το βάρος της θα παίξει ρόλο σε αυτά τα τελευταία λεπτά αυτού του πολύ κρίσιμου αγώνα. Μπράμος θα καρφώσει την μπάλα από τα λάθη των Σέρβων, αφού έβγαλε εκτός μάχης τον Σιμόνοβιτς με μια πολύ πιστική προσποίηση. Αυτό είναι το τελείωμα της φάσης από τον Μάικ Μπράμο. Ο Παναθηναϊκός στο συν 4. 87 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Time out και πάλι από τον Ράντονιτς. Το Γκίστ. Ο Σίλμ κατάφερε να ξεμαρκαριστεί, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση όμως. Ο Φώτσης μάζεψε το rebound. Διαμαντίδης. Μπράμος ξεχασμένος από την άμυνα του Ερυθρού Αστέρα. Θα καρφώσει και πάλι στο καλάθι των Σέρβων. Και αφού πλέον να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει Μασιούλης. Παροπλισμένος, τραυματισμένος και αυτός στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φάει γρήγορο καλάθι. Ο Γκίστ ωστόσο θα αποδειχθεί ιδιαίτερος ψύχρεμος από τα 4,5 μέτρα. 69-63. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Είναι αγκαλιά με τη νίκη. Αγκαλιά με το ροζ φύλλο αγώνα που θα τον στείλει στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας και φέτος. Παρά τα όσα προβλήματα πέρασε, παρά την όποια αμφισβήτηση πέρασε, ο Παναθηναϊκός αποδεικνύεται συνεπής στο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ερυθρό Αστέρα. Κερδίζει 69-63, εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκρισή του στην φάση των 16.